Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά και αταλάντευτα την ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είμαστε σταθεροί υπέρμαχοι της ανάγκης οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Αναγνωρίζουμε όμως ταυτόχρονα ότι ο δρόμος αυτός είναι ένας δρόμος δύσκολος, ο οποίος απαιτεί από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σημαντικές προσαρμογές στο ευρωπαϊκό κειμένο. Και βέβαια η μία αρχή η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Ελλάδα είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Ένας σεβασμός ο οποίος πρέπει να εκδηλώνεται σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του οργανωμένου κράτους όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Δυστυχώς τους τελευταίους μήνες στο ζήτημα αυτό η φίλη Αλβανία έχει κάνει σημαντικές υποχωρήσεις και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην περίπτωση του εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας, του Φρέντι Τουμπελέρη, ο οποίος παραμένει εδώ και 5 μήνες προφυλακισμένος. Θέλω να τονίσω τον σεβασμό μου στην ανεξαρτησία της αλβανικής δικαιοσύνης και ούτε μία διάθεση παρέμβασης έχω στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Όμως θέλω να τονίσω με κατηγορηματικό τρόπο ότι ο Φρέντι Μπελέρη έχει δικαίωμα έστω και προφυλακισμένος να ορκιστεί δήμαρχος Χιμάρας. Είναι ένα δικαίωμα αναφέρετο, το οποίο απορρέει από την αλβανική συνταγματική τάξη. Ένα δικαίωμα εξάλλου το οποίο είναι απολύτως συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες του κράτους δικαίου. Και είναι πολύ σημαντικό ο κύριος Μπελέρη να ορκιστεί δήμαρχος Χιμάρας, έτσι ώστε να φύγει αυτή η σημαντική σκιά, η οποία αυτή τη στιγμή αναμφισβήτητα επηρεάζει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Και θα επαναλάβω από εδώ πέρα ότι η επίλυση αυτού του θέματος είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η Ελλάδα να κάνει και αυτή το επόμενο βήμα και να συμφωνήσει στην εκκίνηση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω και εύχομαι το πρόβλημα αυτό να μπορέσει να επιληθεί σε πνεύμα συνεργασίας και καλής διάθεσης χωρίς να σκιάζει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Prime Minister, will you try to discuss the Beleri issue with Prime Minister Edi Rama? Yes, I will discuss the Beleri issue with Prime Minister Rama, and our position regarding this issue is very clear. I have no intention, nor is it my job, to intervene in the procedures of the independent Albanian justice. But Freddy Beleri has the right to take the oath, even if he is held in pretrial detention. I will make this absolutely clear to Mr. Rama, and I do hope that we will be able to resolve this issue amicably. Thank you.